σκέφτομαι και για άλλες τέχνες. Περιγράφεται το σοκ που υπέστη η Ιουλίτα όταν πρωτοδιάβασε Λίτη και είδε την εκφραστική και νοηματική του πληρότητα. Για αυτήν ήταν ένα χρέος, εκτός από το να διαδώσει και να διαζώσει το έργο του, να το μελετήσει και συστηματικά. Άλλωστε είχε τις ανάλογες σπουδές η Ιουλίτα, φιλολογία, θέατρο, αλλά ήταν και μια σπουδαία ποιήτρια. Η πνοή γόνιμη της Ιουλίτας, η στίχη γεμάτη αγάπη και τελειώνω με δύο, για αυτήν με δύο χαρακτηριστικούς στίχους. Ώσπου μόλις ηχεί στο ύπεθρο, σιγανά το σ' αγαπώ που σου ψιθυρίζω. Με έμφαση στο σ' αγαπώ, η Ιουλίτα αγάπησε πολύ τον Οδυσσέα. Η Έλλη Ρίτσου, χαρισματική και ανθρώπινη, και αυτός είναι χαρακτηρισμός που της δίνει η συγγραφέας. Έτσι θα τη χαρακτηρίσουν, πιστεύω, και αναγνώστες. Η Έλλη Ρίτσου δεν προσδιορίζεται με λέξεις, γιατί έχει μεγάλο πλούτο ψυχής και πνεύματος. Η συγγραφέας έχει μια όμορφη φιλία με την Έλλη Ρίτσου. Η γνωριμία της Εύας με την Έλλη έγινε το 1979 στην πόλη του Φωτός, το Παρίσι, όπου σπούδαζαν και οι δυο. Η Έλλη περιγράφει στη συνέντευξη το Μαΐο του 1985 στη γενέτειρά της, η Σάμου, με μοναδικό τρόπο. Ειδικά τώρα, πια είναι συνταξιούχος η Έλλη και χαίρεται τη δημιουργική της μοναξιά με τα ζωά και τα λουλούδια, τη θάλασσα και το γράψιμο στο αγαπημένο της νησί, τη Σάμου. Η Σάμου αγάπησε πολύ και ο Ρίτσος. Αν και η γενέτειρά του ήταν μόνο βαθιά, υπάρχει μια προτομή που ατενίζει το πέλαγο. Στη Σάμου που έκανε τις διακοπές του, γιατί πολύ καιρό ήταν στην Αθήνα στο εργαστήριό του, ήταν ερωτικός μετανάστης. Εκεί δραστηριοποιήθηκε η γυναίκα του, η γιατρός Φαλίτσα, η Γαριφαλίτσα, η γιατρούδεν όπως τη λέγανε οι ντόπιοι, η γιατρός της αλληλεγγύης.